Ένας άνθρωπος μύθος που από τα χέρια του έχουν περάσει οι διασημότερες δίβες του κινηματογράφου, του θεάτρου και της όπερας, πριγκίπισες και πολιτικοί. Με μια ζωή που θυμίζει κινηματογραφική ταινία, ο Κάρλος Καμπελόπουλος δικαίως απέσπασε τον τίτλο του τελευταίου εν ζωή μύθου του Παρισιού. Θυμάμαι που όποια γυναίκα την έπιασα τα χέρια μου, την έκανε να αισθανθεί όμορφη. Από την Αίγυπτο στη Γαλλική πρωτεύουσα και από εκεί σε ένα ταξίδι σε ολόκληρο τον κόσμο, ο 87χρονος σήμερα Κάρολος Καμπελόπουλος έχει επιλέξει τα Χανιά ως τελευταίο του σταθμό. Είμαι ένας άνθρωπος που καταλαβαίνω, όλα στη ζωή περνάνε. Λοιπόν, πρέπει να ηρεμήσεις, να μην πας πεθαμένος, κουρασμένος. Γεννημένος στην Αίγυπτο, έδειξε από τα εφηβικά του χρόνια την κλίση του στις τέχνες και τα γράμματα. Από πολύ νεαρή ηλικία στράφηκε στην κομωτική, σε μια περίοδο που το Κάιρο ήταν μια φωτεινή πόλη. Στα 20 του αρχίζει από το Παρίσι μια λαμπερή πορεία. Τότε στα πράγματα ήταν αλλιώτικα όλα, πολύ πιο ευχάριστα και δεν είχε πολύ κόσμο από το εξωτερικό στο Παρίσι. Και εγώ, όπως τη Δευτέρα, πήγαινα στην Ορεάλ και ερχόντουσαν εκεί πέρα οι κομωτέ και πέρανε κομωτάς. Και έτσι ήρθε ένας κομωτής και με πήρε και έτσι λανσαρίστηκα στο Παρίσι. Τα χέρια του Κάρολου Καμπελόπουλου εμπιστεύονταν η Μπριζίτ Μπαρντό, η Σοφία Λόρεν, η Κατρίν Ντενεύ και πολλές ακόμη προσωπικότητες της εποχής. Εκείνος ξεχώριζε τη Μελίνα Μερκούρη, ενώ η μούσα του ήταν η Μαρία Κάλλας. Που τη λέγανε που ήταν στρίγλα και αυτά, δεν ήταν καθόλου. Ήταν πολύ ευγενικιά, πολύ καλός άνθρωπος και ευχάριστη. Ο Κάρολος Καμπελόπουλος ζει σήμερα στο μοναστήρι του, έναν πολυχώρο πολιτισμού που δημιούργησε το 2001 στην Οδό Χατζημιχάλη Νταλιάνη στην παλιά πόλη των Χανίων. Μια ήρεμη ζωή, ό,τι ήθελα έκανα και είμαι έτοιμος για να πάω στο μακρινό ταξίδι που δεν γυρνάς. Γνωστός και ως χαράκτης, ζωγράφος, κεραμίστας και γλύπτης, αλλά κυρίως ως κομωτής, ο Κάρολος Καμπελόπουλος δεν διστάζει ποτέ να εκφράσει την άποψή του. Οι Ελληνίδες είναι ωραίες, αλλά αν έχουν ένα πράγμα άσχημο, όπως θα τη φύγει μία, θα τη φύγει και η άλλη. Δεν υπάρχει προσωπικότητα. Έχοντας ζήσει ως ένας πολίτης του κόσμου, ο 87χρονος καλλιτέχνης άφησε το στίγμα του στην κοσμική ζωή του Παρισιού και η φήμη του απλώνεται ακόμη στην Ιφίλιο.